Μια κωμικοτραγωδία που εκτυλίσσεται στην επαρχιακή πόλη Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογραφείται μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι πολίτες της Καβάλας στο Φρούριο, μέσα από τη θεατρική παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του», το βράδυ της Τετάρτης. Θα δούμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, που είναι γραμμένο από τη συγγραφέα να τη λένε πάντα δύο άνθρωποι. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι μια κωμωδία που παραδόξως φεύγεις με μια μελαγχολία από αυτήν. Δεν είναι σκέτη νέτη κωμωδία. Δεν είναι κανένα βαθύ έργο που πάμε να αλλάξουμε τον πλανήτη και τον κόσμο και την κατάσταση της χώρας. Είναι μια ωραία ιστορία στην οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προβάλλει και να εξηγήσει την ιστορία με όποιο τρόπο θέλει. Μέσα στη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων εκεί πέρα σε ένα χωριό στην Ιρλανδία έχουν από τη μια χολιγουντιανή παραγωγή να τους γεμίζει τη ματαιοδοξία με φούσκες και απ' την άλλη ο θάνατος ενός φίλου τους να τους επιστρέψει στην πραγματικότητα βία. Ως τώρα, η συγκεκριμένη παράσταση έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και έπεται συνέχεια, σύμφωνα με τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Εμείς είμαστε οι δυο μας με το Μάκη πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε έτσι στην Απάνω. Πήγαμε sold out στην Αθήνα και ερχόμαστε να μοιραστούμε αυτή την ιστορία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δει στην Καβάλα που έχει θεατρικό κοινό πολύ καιρό, ας πούμε. Δεν το θυμάμαι το πρόγραμμα, είναι Κομωτινή, αύριο μεθαύριο, Πτολεμαϊ, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Έχει Πελοπόννησο, νησιά, Θεσσαλονίκη στο Σεπτέμβρη, έχουμε πολύ δρόμο.